Καλησπέρα από το ABOLA.GR. Είμαστε στο γήπεδο των Μελισσίων. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Μελίσσια και Άστονα κρίθηκε 2-0 υπέρ των Μελισσίων. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή των Μελισσίων, τον κύριο Μαντζούνη Αλέξιο. Και προπονητά, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Εντάξει, ήταν θεωρώ ένα δίκαιο αποτέλεσμα από την εικόνα του αγώνα. Αγχωθήκαμε βέβαια μέχρι να γίνει το 2-0. Κάπως αργά, γιατί είναι μια ομάδα, η Άσονα, το ξέρουμε, με παιδιά, νέα παιδιά, πολλά νέα παιδιά. Παίζουν, το ευχαριστούνται, αυτό τους κάνει ακόμα πιο επικίνδυνους. Και ήταν μια νίκη που τη θέλαμε για πάρα πολλούς λόγους. Το καταφέραμε και σήμερα ειλικρινά είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί πλέον και ποδοσφαιρικά, αλλά θα έλεγα ακόμα και βαθμολογικά, αρχίζουμε και παίρνουμε το ελάχιστο από αυτό που αξίζουμε σαν ομάδα, για την ποιότητα που έχουμε. Δηλαδή, και από ό,τι έμαθα και μετά άλλα αποτελέσματα, είμαστε στην πρώτη τετράδα. Σε σχέση είμαστε με μια ομάδα που το δικαιούμαστε αυτό. Σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με τη Θύελλα, αυτή τη φορά τα Μελίσσια το πιστέψανε, πιστεύω, και φέρανε και ευκαιρίες. Θα μπορούσε να υπήρχε ένα διαφορετικό σκορ υπέρ των Μελισσίων πάντοτε, έτσι δεν είναι? Ναι, αν μιλάτε για το προηγούμενο μάτς, εντάξει, τα έχουμε χιλιοπεί. Δεν είναι ότι δεν το θέλαμε, και τότε το θέλαμε, απλά δεν είμαστε τόσο αποφασιστικοί μπροστά στο τέρμα. Σήμερα βάλαμε, θεωρώ, δύο πολύ ωραία γκολ ποδοσφαιρικά, ειδικά το πρώτο, μέσα από συνδυαστικό παιχνίδι. Ευχαριστήθηκε και ο κόσμος που ήταν εδώ. Σας το ξαναλέω, πήραμε τρεις βαθμούς που μας καθιερώνουν στην πρώτη τετράδα. Είναι το ελάχιστο που θέλουμε και απαιτούμε από τον εαυτό μας. Έχουμε ακόμα ούτε αρκετά, αλλά ούτε λίγα μάτς, 7 μάτς, πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, τα οποία εμείς τα κοιτάμε μόνο προς τα πάνω, από εδώ και πέρα. Έχουμε και το θεσμό του κυπέλου, που είναι μια πρόκληση για μας, πρόσκληση, που και εκεί θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι πιθανότητες έχουμε με τον Χαραβιακό. Και δόξα τω Θεώ, μένει άλλο ένα παιχνίδι μέχρι τη διακοπή στον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Και από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, θα κάνουμε την αποτίμηση στην αγωνιστική της ομάδος μας και να δούμε πώς θα πορευτούμε, πρώτα ο Θεός, από το καινούριο χρόνο. Από τραυματισμούς είχατε, αντιμετωπίσατε τραυματισμούς αυτή την περίοδο? Εντάξει, έχουμε, το ξέρετε ότι και με τη Θύελλα και σήμερα δεν είχαμε κάνει κοσάδα. Την προηγούμενη είχαμε 16 παιδιά, 17, σήμερα είχαμε 18, έχουμε παιδιά έξω με αρρώστιες. Ξέρετε, έχουμε και τραυματισμούς και άλλη αναγκαστική αλλαγή, αλλά σας ξαναλέω, ποτέ δεν επικαλούμε δικαιολογίες. Αυτά είναι στο ποδόσφαιρο, τα αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες και όλοι οι προπονητές. Οπότε δεν μπορείς να κρύβεσαι πίσω από τις δικαιολογίες, γιατί παραμένεις στη μετριότητα και δεν βελτιώνεσαι ούτε εσύ, αλλά ούτε βελτιώνεις και την ομάδα σου. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Για το επόμενο παιχνίδι είσαστε με τον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Το επόμενο δεν είναι ένα μάτς ιδιαίτερο. Είναι μια ομάδα που για μένα παίζει μαζί με άλλες δύο-τρεις το πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο στον όμιλό μας. Είναι μια ομάδα και αυτή με νέα παιδιά από την Ακαδημία που μαθαίνουν πάρα πολύ σωστό και ορθολογικό ποδόσφαιρο. Με έναν προπονητή που και σαν αξία και σαν χαρακτήρας και σαν ήθος είναι ένα παιδί διαμάντι. Είναι ένα μάτσο στο ΑΠΑΜ, θα το ευχαριστηθούμε σαν φίλοι. Είναι μια ομάδα που χαίρεσε να παίζει αντίπαλος, γιατί παίζει σωστό ποδόσφαιρο. Πολύ ορθολογικό ποδόσφαιρο, το ξαναλέω, με νέα παιδιά, με ένα εξαίρετο προπονητή. Θα πάμε, αυτοί θα κοιτάξουν, γιατί παίζουν και αυτή την παραμονή τους. Εμείς, σας το ξαναλέω, διεκδικούμε μόνο το τρίποντο, με όποιον και να παίζουμε, και ας κερδίσει ο καλύτερος. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δηλώσεις σας. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.